Με πνεύμα κατανόησης τοποθετείται το ΚΕΒΕ σε ό,τι αφορά το θέμα διεύρυνσης του καταλόγου προϊόντων που εμπίπτουν στον κανονισμό της πράσινης γραμμής, ζητώντας ωστόσο από την κυβέρνηση να επεξεργαστεί αντισταθμιστικά μέτρα σε ό,τι αφορά τον αθέμητο ανταγωνισμό στον οποίο υπόκεινται ελληνοκυπριακά προϊόντα. Σε ανακοίνωσή του για το θέμα, το ΚΕΒΕ υπενθυμίζει ότι ο κανονισμό τη πράσινη γραμμή είναι κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίο εγκρίθηκε από την ίδια πριν από την ένταξη τη Κύπρου την 1η Μαου 2004 και αποτελεί θεσμική υποχρέωση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Υποδεικνύοντα ότι από την πρώτη μέρα τη εφαρμογή του κανονισμού, το 2004, το ΚΕΒΕ συνεργάστηκε με όλε τι κυπριακέ κυβερνήσει, μακριά από πολιτικέ σκοπιμότητε ή κομματικέ αντιπαραθέσει, για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή, ούτω ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να ανταποκρίνεται με επιτυχία στι Ευρωπαϊκέ και τη υποχρεώσει. Το ΚΕΔΕ επισημαίνει πω συμφωνεί με την θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλου του διεθνού παράγοντα ότι η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων ενισχύει το κλίμα συνεργασία μεταξύ του και συμβάλλει θετικά στι προσπάθειε συνολική επίλυση του κυπριακού προβλήματο, που είναι ο κυρίαρχο στόχο τη πλευρά μα. Το ΚΕΒΕ υπενθυμίζει επίση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του κανονισμού καθορίζει τον τρόπο πώληση των τουρκοκυπριακών προϊόντων προ τι ελεύθερε περιοχέ λόγω τη μη επίλυση του πολιτικού προβλήματο, ενώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τι πωλήσει ελληνοκυπριακών προϊόντων προ τι μη ελεγχόμενε από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχέ.